Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η πρωταγωνίστρια της σειράς Σασμός μίλησε σε εβδομαδιαίο περιοδικό για τον ερχόμο του Παύλου στις ζωές όλων, αλλά και πως αλλάζει η ζωή της ηρωίδας. Σύμφωνα με την ηθοποιό, η Άσπα είναι μια ηρωίδα κοντά στην ίδια, αλλά και τόσο διαφορετική εκ του αποτελέσματος. Κάνει δηλαδή τελείως άλλες επιλογές στη ζωή της από αυτές που θα έκανε η ίδια. Στη συνέχεια φαίνεται να τη δικαιολογεί, αφού είχε λόγους που ήταν δυστυχισμένη στο γάμο της, γι' αυτό και η απιστία ήταν μια αντίδραση της. Η απιστία ήταν μια εξαίρεση και όχι ο κανόνας, αφού είναι ένας καθαρός χαρακτήρας που αγαπάει πραγματικά και θέλει να δημιουργεί αληθινές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω της. Η τηλεοπτική Άσπα θα νιώσει ικανοποίηση όταν μαθαίνει ότι ο Κώστας πεθαίνει. Θα νιώσει ότι έφυγε το μεγαλύτερο βάρος στη ζωή της και βρήκε επιτέλους την ελευθερία της. Σίγουρα πρόκειται να έχει μια πολύ τρυφερή και ανθρώπινη σχέση με τον Μύρωνα, αν και η ίδια δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να πει, αν τελικά αυτό θα εξελιχθεί σε ερωτική σχέση με αμοιβαία αισθήματα. Πάντως στο τέλος η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ηρεμία θα αργήσει να έρθει για την οικογένεια Βρουλάκη, που όμως θα νιώσουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια με τον Παύλο στο πλευρό τους. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.